Η χώρα μας διατηρεί στην ασφαλιστική αγορά το 2,2% του ΑΕΠ. Η αλήθεια όμως είναι ότι οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης έχει τουλάχιστον 20 υποχρεωτικές ασφαλίσεις, η Ελλάδα έχει 2,5. Δεν μπορεί να ανέβει η ασφαλιστική αγορά όσο. Η απόφαση που έχει πάρει η Ελληνική Βουλή για τις 20 υποχρεωτικές ασφαλίσεις, αστικές ευθύνες κατά κύριο λόγο, δεν υιοθετηθούν, δεν γίνουν υπουργικές αποφάσεις. Το επαγγελματικό επιμελητήριο και εγώ προσωπικά θα δώσουμε μάχη, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να μεγαλώσει η πίτα, είναι ο μοναδικός τρόπος η ασφάλιση να φτάσει σε κάθε επιχείρηση και να γίνει χτήμα όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που την έχουν ανάγκη, τη χρειάζονται για τις δυσκολίες, θα είναι το μοναδικό στήριγμα που μπορεί να έχουν. Έχουμε κάνει μελέτη, παίρνοντας τα στοιχεία από κάθε χώρα της Ευρώπης, παίρνοντας ποιες είναι οι υποχρεωτικές ασφαλίσεις σε κάθε χώρα. Μάλιστα, μπορώ να σας πω στην Κύπρο, πέρα από τις 20 υποχρεωτικές ασφαλίσεις, τόσο ο κλάδος υγείας όσο και ο κλάδος ταξιοδότησης έχει φοβερές φοροελαφρύνσεις, οι οποίες επιτέλους πρέπει να έρθουν εδώ. Και θυμίζω στην πανδημία, εάν δεν υπήρχε ιδιωτική ασφάλιση, αν δεν υπήρχαν οι ασφαλισμένοι στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, το σύστημα θα είχε καταρρεύσει. Άρα λοιπόν η πολιτεία οφείλει να στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα, την ασφαλιστική, τη ιδιωτική ασφάλιση, για να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα με άλλο μάτι. Γιατί η ιδιωτική ασφάλιση κάνει αυτό που η πολιτεία δεν μπορεί να καταφέρει.